Θείας πίστεως διδασκαλία, κατεκόσμησας την Εκκλησίαν, ζηλωτής των Αποστόλων γενόμενος, σίγαρ τη Θεία αγάπη τερουμένος, Ευαγγελίου των Λόγων διέσπειρας, κοσμά εν δόξε Χριστό. Δωρήσαστε ημίν το μέγα ελέος. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας. Δεν ξέρω αν ακούγουμε πίσω ή είναι πολύ δυνατός ο ήχος. Ακούτε πίσω, εντάξει. Εντάξει, αυτό το λέμε, ο νεκτάρις που είναι πίσω. Λοιπόν, να σας καλησπέρισουμε, να σας καλωσορίσουμε με αγάπη που καταφέρατε και ήρθατε απόψε εδώ στη συντροφιά μας, στην ετήσια εκδήλωση τσάι του Αγίου Κοσμά, του Ιτουλού, του συνδέσμου μας. Οι περισσότεροι από εσάς είμαστε χρόνια φίλοι και ξέρετε τις εκδηλώσεις που κάνουμε, ότι προσπαθούμε πάντα να έχουν ένα πνευματικό χαρακτήρα και ο σκοπός είναι βέβαια να εφαινόμαστε πνευματικά και ψυχικά σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή που διάγουμε. Η κρίση είναι σχεδόν στο αποκορύφωμα, τη βιώνουμε όλοι ο καθένας ξεχωριστά και γι' αυτό είναι μεγάλο ευτύχημα που καταφέρουμε με αυτές τις δύσκολες συνθήκες και δεξιότητες να αφήνουμε την καθημερινότητα, τα προβλήματά μας πίσω και να πούμε θα αφιερώσουμε 2 ώρες για να τραφεί και λίγο η ψυχή μας πνευματικά. Να ευχηθώ εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πατρός Μαξίμου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγίου Κοσμά για την ημέρα τη σημαντική που έχουμε, τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας σήμερα και ειδικά σήμερα που βάλετε η Ορθοδοξία μας από τόσες πολλές αιρέσεις, πλάνες, παραπλανήσεις, ψευδοπροφητείες, πλάνους ανθρώπους που σκοπό έχουν, χρησιμοποιεί, βλέποντας ο διάβολος λοιπόν ότι ο λίγο καιρό έχει, προσπαθεί να καταπιεί όσο το δυνατόν πνευματικά περισσότερους ανθρώπους. Σήμερα λοιπόν αυτή η γιορτή νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία της Ορθοδοξίας, γιατί πραγματικά βγαίνει ο λόγος του Αγίου Κοσμά που έλεγε θα περπατάμε ώρες, θα ταξιδεύουμε ώρες για να ακούσουμε αληθινό λόγο του Θεού, καθαρό ορθόδοξο λόγο. Ευελπιστούμε λοιπόν απόψε να πάρετε έτσι μια γεύση από την ορθόδοξη παράδοσή μας, από τον ορθόδοξο λόγο μας. Και επίσης έχει και ένα διπλό χαρακτήρα η σημερινή ημέρα, λόγω του ότι η κρίση έχει αγγίξει όλους μας, αλλά και τα σωματεία, τα μη κερδοσκοπικά όπως το δικό μας. Είναι λοιπόν θαύμα από το Θεό που ακόμα υπάρχουμε. Γι' αυτό το λόγο φέτος για πρώτη φορά, εκτός από την έκθεση των εκδόσεων Άγιος Κοσμάς, στις ταπεινές εκδόσεις μας, έχουμε βάλει και ένα μικρό εκθετήριο ή παζάρ, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι, με πράγματα του συλλόγου μας, από τη βιβλιοθήκη, βιβλία και εικονίτσες που είναι από 1 ευρώ ως 2-3 ευρώ τα περισσότερα, το πιο ακριβό είναι 5 ευρώ. Όποιοι θέλετε, χωρίς να φέρουμε κανένα σε δύσκολη θέση, μπορείτε κάτι να πάρετε για την ενίσχυση και τη συνέχιση του σωματείου μας, που πραγματικά είναι σε οριακό η καμπή και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό ακόμα θα υπάρχουμε σαν σωματείο. Βέβαια, ο αγώνας μας από μετερίες του καθενός θα συνεχιστεί ατομικά, αλλά ξέρετε ότι πάντα οι συλλογικές προσπάθειες αποδίδουν περισσότερο. Γιατί αυτός ο σύλλογος και ο σκοπό πάντοτε έχει να στηρίζει το έργο του πατέρα Μάξιμου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που αφιλοκερδός, είναι ένας άμεσος μοναχός, ποτέ δεν πήρε μισθό και από την Εκκλησία, δεν έκανε ιερέας και όλα τα χρόνια αγωνίζεται, ακόμη και τα βιβλία που έχει συγγράψει, τα έσοδα όλα τα έχει διαθέσει για το ιεραποστολικό έργο του Αγίου Κοσμά. Και ο σκοπός του Συλλόγου μας είναι να τον στηρίζουμε όλα αυτά τα 22 χρόνια που λειτουργεί ο Σύλλογός μας για να μπορεί και αυτός να κάνει τον αγώνα του, πρώτα για την ψυχή του, μετά και για όλους εμάς να μας βοηθήσει όσο μπορεί. Και επειδή ένας άνθρωπος που πραγματικά βάλεται, γιατί είχε πάνω το θάρρος της γνώμης του, με τη βοήθεια του Θεού δεν σταμάτησε ποτέ να λέει αυτό που πιστεύει, πληρώνει στο τίμημα, όπως ξέρετε, που πήραν το μοναστήρι, με τρόπο
Η υπόθεση είναι στα δικαστήρια, αλλά με τρόπο μη πνευματικό καθόλου. Το οποίο ο σύλλογος μας έχει χτίσει αυτό το μοναστηράκι, με ό,τι οικονομίες είχαμε τα μέλη του συλλόγου, κάναμε τον προάβλιο χώρο. Δηλαδή, κάναμε με προσωπική εργασία αυτό το μοναστηράκι στην ορεινή Κορινθία, το οποίο, αλλά δυστυχώς οι αντίθετες δυνάμεις ενοχλούνται από τον λόγο τον ενημερωτικό. Οπότε κάποια στιγμή όταν του βάλω το δίλημα, ή θα σταματήσεις να μιλάς, ή θα στα πάρουμε όλα, η απάντηση του πατρός Μαξίμου ήταν: κάντε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω για αυτά που μας έχει πει η ορθόδοξη δασκαλία μας. Θα συμβάλλω και εγώ μαζί με τους άλλους ανθρώπους που αγωνίζονται στην ενημέρωση του κόσμου. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια και αυτής της ενημέρωσης, είναι και αυτή η σημερινή μας βραδιά. Η οποία λόγω του ότι έχουμε μπει ήδη στην Αγία 40, θα έχει λίγο πιο πνευματικό χαρακτήρα. Την προηγούμενη χρονιά είχαμε και όπλο βασιλότητας, αλλά τώρα λόγω νησίας θα προσφέρουμε νησίσιμο κέι. Είχαμε και μουσική, είχαμε τα κάλατα. Φέτος δεν τα έχουμε, ένα μουσικό όργανο, η κυρία Κοτσίρη που μας είχε τραγουδήσει πολύ ωραίους παραδοσιακούς ύμνους. Φέτος παρακαλέσαμε τον πατέρα Μάξιμου και σε μια αποκλειστική πραγματικά έτσι, βραδιά θα μας ψάλει ο ίδιος ύμνους της Αγίας 40. Τον παρακαλέσαμε να μας κάνει αυτή τη χάρη να μας ψάλει μερικούς ύμνους. Αντί λοιπόν τα κάλαντα, να ακούσουμε τους ύμνους τους κατανυκτικούς, μια που μπήκαμε σε αυτή την κατανυκτική περίοδο της προετοιμασίας. Στη συνέχεια θα γίνει η ομιλία του πατέρα Μαξίμου, η οποία θα χωριστεί σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος θα είναι για την σημερινή εορτή. Τι εορτάζουμε, το συνοδικό της Ορθοδοξίας, διαβάστηκαν παράδειγμα σήμερα στις εκκλησίες τα αναθέματα στους ενάντια στους αιρετικούς, όπως ορίζει το συνοδικό της Εκκλησίας μας. Γιατί δυστυχώς έχουν καταργηθεί και έχουν περικοπεί όλα αυτά που πρέπει να διαβάζουν το αιωνία η μνήμη, δηλαδή στους ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους επί οικονομαχίας, και το ανάθεμα στους αιρετικούς που προσπάθησαν, που διέξαν την Εκκλησία επί 120 χρόνια. Αυτά δυστυχώς στις περισσότερες της Εκκλησίας είμαι σίγουρη ότι δεν διαβάζονται. Θα αναφερθώ λοιπόν στην εορτή και τι πρέπει και τι γιορτάζουμε τελικά σήμερα. Το δεύτερο μέρος είναι στην αίρεση, στην πανέρεση του οικουμενισμού, η οποία πλέον έχει ξαπλώσει τα πλοκάμια της και μέσα στην διοικούσα εκκλησία, δυστυχώς. Και το τρίτο μέρος είναι στο τελευταίο χρόνο, από το τελευταίο χρόνο που έχουμε να συναντηθούμε, τι εσχατολογικές εξελίξεις έχουν πέσει στην αντίληψή του και σε σχέση με αυτά που έχει γράψει, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να σας κουράζω, γιατί δεν υπάρχει λόγος να κλέβω από το πολύτιμο χρόνο και από τον πατέρα Μάξιμου. Θα ξεκινήσουμε τώρα και στη συνέχεια θα έχουμε τους ύμνους από τον πατέρα Μάξιμου και αργότερα θα ακολουθήσει ακριβώς αμέσως μετά η ομιλία του. Και πάλι σας καλωσορίζω και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ο Θεός να σας έχει καλά και να είμαστε πάντοτε έτσι ενωμένοι και ο Θεός να είναι πάντα ο Θεός μεθυμών. Σας ευχαριστώ. Να καλωσορίσουμε και τους καινούριους φίλους που ήρθαν, που δεν ήταν από την αρχή της εκδήλωσης. Ελπίζω να τακτοποιηθήκατε, να κάθεστε άνετα. Υπάρχουν ακόμα λίγες καινές θέσεις, μπορείτε να κάθετε πιο άνετα. Τώρα θα καλέσουμε τον πατέρα Μάξιμου, μια που είπαμε ότι φέτος προσπαθήσαμε να έχει πιο πνευματικό χαρακτήρα η εκδήλωση, μια που μπήκαμε στην Αγία 40 και δεν έχουμε τα κάλαντα τα παραδοσιακά, αλλά παρακαλέσαμε τον πατέρα Μάξιμου να μας ψάλει λίγους ύμνους από την περίοδο αυτή της Αγίας 40. Οπότε τον καλούμε να μας ψάλει, έτσι να μεταφερθούμε λίγο σε ένα άλλο, να συνεφερθούμε κι εμείς, να ακούσουμε τις ψαλμωδίες. Και μετά συνέχεια κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα μετά τους ύμνους και θα ακολουθήσει η ομιλία. Και πάλι καλωσορίζουμε τους καινούριους φίλους που ήρθαν και καλή ακρόαση. Καλησπέρα σε όλους και από την ταπεινότητά μου. Καλώς ήρθατε στη φετινή μας εορταστική λόγω της Κυριακής Ορθοδοξίας εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που και σήμερα αφήσατε όλες τις υποχρεώσεις σας και τις οικογένειές σας και ήρθατε για να μας τιμήσετε και να σας δούμε και να μας δείτε και να ευχανθούμε, να συνευχανθούμε όλοι μαζί. Ελπίζω να περάσουμε καλά με τη βοήθεια του Θεού και βεβαίως το βασικότερο και το κυριότερο να φύγουμε όλοι μας ωφελημένοι πνευματικά, γιατί αυτό είναι και ο κύριος και βασικός σκοπός της εκδηλώσεώς μας, να
πούμε κάποια σημαντικά πνευματικά θέματα, όπως και κάθε χρόνο βέβαια, έτσι τα οποία θα προσπαθήσω όσο πιο απλά μπορώ να σας τα πω για να γίνουν κατανοητά και να μπορέσουν να αφομοιωθούν από όλους και από τους πολύ μορφωμένους και επί της θεολογίας ασχολουμένους, αλλά και από τους πιο μικρούς και αγράμματους ανθρώπους που υπάρχουν και τέτοιοι μέσα μας, άσχετα δεν έχει σημασία αν κανείς είναι γραμματισμένος ή αγράμματος. Έτσι θυμόμαστε μάλλον όλοι που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός ότι το κακό, λέει, θα έρθει από τους μορφωμένους, από τους διαβασμένους. Έτσι, πολλές φορές η μόρφωση και τα γράμματα όχι μόνο δεν βοηθούν πνευματικά και δεν καλλιεργούν εσωτερικά, ψυχικά, την ψυχή του καθενός ανθρώπου, χριστιανού, αλλά αντιθέτως τον κάνουν πιο εγωιστή, πιο υπερήφανο. Να φυσιούται και να έχει μέσα του ίηση ότι κάποιος είναι, κάτι είναι, επειδή άμεθε κάποια γράμματα, επειδή ξέρει περισσότερο τον άλλο και μάλιστα όταν συζητάει με κάποιον ταπεινό και απλό και αγράμματο άνθρωπο, τον βλέπει αφιψηλού, γελάει, τυφογελάει, χαμογελάει, δείχνει ότι αυτός είναι αγράμματος, δεν καταλαβαίνει. Όμως ο Χριστός μας δεν κάλεσε τους σπουδαίους και τους μεγάλους και τους τρανούς και τους μορφωμένους όταν είχε έρθει στη γη, επί της γης, σαρκώθηκε, έτσι. Αλλά πήρε τους ψαράδες, τους απλούς, τους αγράμματους. Και αυτούς ανέδειξε, αυτούς φώτισε, έτσι, για πολλούς λόγους, αλλά ένας λόγος ήταν και αυτός. Που είπαμε προηγουμένως, και ο δεύτερος σημαντικός λόγος ήταν ότι για να μην πουν κάποιοι μετά στη συνέχεια, μετά την πάροδο των χρόνων, των ετών, ότι η Ορθοδοξία και η πίστη του Χριστού έλαψε σε όλη τη γη επειδή αυτοί που πίστεψαν ήταν σπουδαίοι και μεγάλοι και τρανοί και επιφανείς στην εποχή εκείνη. Όχι, αλλά ήταν απλοί ψαράδες, αγράμματοι. Και αυτό και λέει κάπου ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, ότι αυτό το πράγμα, λέει, που σας είπα προηγουμένως, είναι το μεγαλύτερο θαύμα και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η πίστη μας είναι η αληθινή, η ζωντανή. Γιατί αν είχε πάρει, λέει, σπουδαίους, επιφανείς, άρχοντες εποχής εκείνης, μεγάλους και τρανούς και μορφωμένους, θα ήταν πολύ φυσικό και εύλογο να κάνουν τα δυνατά δυνατά και με την δύναμή τους και με την εξουσία τους και με την γνώση τους και να διαδώσουν το χριστιανισμό παντού. Αντιθέτως, ήταν απλοί άνθρωποι, αγράμματοι άνθρωποι, ψαράδες, οι οποίοι μάλιστα κιόλας φοβόντουσαν και τρέμανε με όλα αυτά που είχαν συμβεί στον Χριστό και πήγαν και κρύφτηκαν. Έτσι και στη συνέχεια, αφού φωτίστηκαν το Πνεύμα το Άγιο, έγιναν οι γνωστοί μεγάλοι και σπουδαίοι και τρανοί Απόστολοι, 12 Απόστολοι και όχι μόνο, οι οποίοι διέδωσαν την πίστη μας στα πέρατα της Οικουμένης. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός ότι το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους, από τους μορφωμένους. Γι' αυτό και η ομιλία μου θα προσπαθήσω να είναι όσο πιο απλή, έτσι παρόλο που στη συνέχεια πάντα οι ομιλίες μου, οι συνεργάτες μου τις ανεβάζουν στο διαδίκτυο, στο YouTube για να τις ακούσουν κι άλλοι και να ωφεληθούν. Και παρόλο που θα είναι κάπως εξειδικευμένη σήμερα η ομιλία μας λόγω της Κυριακής Ορθοδοξίας και του θέματος που θα είναι ποια είναι η στάση, η διαχρονική στάση όλων των Ορθοδόξων, των πιστών, αλλά και των Αγίων μας, έτσι απέναντι στους αιρετικούς, αλλά και στην αίρεση. Γιατί αυτό γιορτάζουμε σήμερα, όπως θα δούμε στη συνέχεια όταν θα ξεκινήσει η ομιλία μας. Την νίκη της Ορθοδοξίας επί των όλων των αιρέσεων και όλων των αιρετικών. Παρόλο λοιπόν που θα είναι εξειδικευμένη ομιλία, θα είναι με απλά λόγια όσο μπορώ το καταδύναμη, έτσι. Και φυσικά αν κάναμε ένα δημόσιο διάλογο με όλους εκείνους που θα πούμε στη συνέχεια που υποστηρίζουν κάτι διαφορετικό, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Έτσι θα μιλούσαμε σε άλλο επίπεδο και τα κείμενα που θα παρουσίαζα και στο αρχαίο κείμενο και οι παραπομπές και όλα η επιχειρηματολογία θα ήταν πολύ διαφορετική. Γι' αυτό όσοι θα την ακούσουν, αυτό δεν απευθύνεται σε εσάς, απευθύνεται σε αυτούς που θα δουν την ομιλία στο διαδίκτυο, όσοι δεν ακούσουν, έτσι, ας μην προτρέξουν κάποιοι για να δικαιολογήσουν και να πουν τα δικά τους από τους αντιπάλους ότι
αυτά ο πατήρ Μάξιμος, ξέρω εγώ, δεν τα επιβεβαίωσε ή δεν έφερε πολλά στοιχεία ή το ένα ή το άλλο κλπ. Όποιος θέλει και όποιος τολμάει, το έχω πει χιλιάδες φορές, το ξαναλέω μια φορά, να κάνει δημόσιο διάλογο από οποιονδήποτε φορέα, είτε έτσι και από την Εκκλησία, την επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος και από άλλους καθηγητές πανεπιστημίων και από θεολόγους και από οποιοδήποτε άλλο επίσημο και σοβαρό φορέα, δεν μιλάμε για κανένα ξέρω εγώ ο οποίος είναι άσχετος ή ο οποίος είναι μόνος του ή ο οποίος νομίζει ότι εκπροσωπεί κάτι κλπ. Και είναι, έχει κάποιες διαφορετικές απόψεις, μιλάμε για επίσημους φορείς, έτσι. Πολύ ευχαρίστως, έτσι μια άλλη ακόμα ανοιχτή πρόσκληση και για αυτό το θέμα, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα, να κάνουμε δημόσιο διάλογο, έτσι και σε τηλεόραση και σε ραδιόφωνο και σε πνευματικό κέντρο και σε εκκλησία και οπουδήποτε θελήσει. Είμαστε πάντα ανοιχτοί και μέχρι στιγμής όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει βρεθεί κανένας. Δεν λέμε κανένας, κανένας. Παρόλε τις επανειλημμένες προσκλήσεις μου και από τη τηλεόραση και από το περιοδικό μας και από τις εκδηλώσεις μας και από τις εκπομπές μου τις άλλες και από τη σελίδα μας και οπουδήποτε αλλού. Δεν έχει βρεθεί κανείς. Έτσι, αναμένουμε. Ίσως κάποια στιγμή κάποιος νομίζει ότι μπορεί να τα καταφέρει και να κάνουμε δημόσιο διάλογο. Θα σας πω και στη συνέχεια άλλη μια πρόσκληση τελευταία που είχε γίνει σε μια ημερίδα που έκανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, ο κύριος Σεραφείμ, έτσι, που και εκεί τους έκανε ανοιχτή πρόσκληση για δημόσιο διάλογο. Και φυσικά απερίφθηκε από εκείνη τη στιγμή. Θα σας πω το περιστατικό αυτό στη συνέχεια, στην ομιλία μου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάποιους ύμνους της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, κάποια τροπάρια, κυρίως της σημερινής ημέρας, της σημερινής εορτής, Κυριακή της Ορθοδοξίας, να πάρουμε έτσι και μία ευχάριστη έτσι μουσική, βυζαντινή μουσική με νότα και στη συνέχεια θα προχωρήσει το πρόγραμμα όπως σας είπε η Γενική Γραμματέας μας του Αγίου Κοσμάτου Ατολού, η κυρία Αντωνιάδου Κατερίνη, την οποία και ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία είπε για την ταπεινότητά μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταπού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν αγαθέ, ετούμενη συγχώρηση των πτεσμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών. Βουλή σιγαρυβδό σα σαρκή ανελθύνεν το σταυρό η ναρίσεις που σε πλάσας εκ της δουλείας του εχθρού. Όθεν ευχαρίστος βόμεν σοι χαρά σε πλήρωσας τα πάντα, ο σωτήρι ημών, παραγενόμενος, Ιησός σώσε τον κόσμο. Πολιτήκιο της σημερινής ημέρας, της Κυριακής της Ορθοδοξίας, που είναι την άχρα των εικόνων σου προσκυνούμενα αγαθέ. Μετά τη μεγάλη νίκη της Ορθοδοξίας, θα το δούμε στη συνέχεια, που έγινε το 787 στην Κωνσταντινούπολη, όλοι οι μοναχοί, οι ιερείς, οι αρχιερείς και ο κόσμος ο πιστός λόγος πήραν τις Άγιες εικόνες και ιδιαίτερα την εικόνα του Κυρίου μας και αφού έκανα λιτανία σε μεγάλη
περιοχή της Κωνσταντινούπολης, συνέχεια έψαχναν αυτό το τροπάριο. Άλλαξαν αυτό το τροπάριο, την άγρα των εικόνων στο προσκυνούμενο αγαθέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα προσώμια του τριωδίου που είναι στον Εσφαιρινό, ακούσαμε χθες, που είναι ήχος πλάγιος του Δευτέρου και ψάλλονται σύμφωνα με το όσοι γνωρίζουν όλοι από θέμελοι. Σε τον ακαταληπτόν προέοσφορου ανάρκος εξαήλου λάμψαντα ασωμάτου τεγαστρός του γεννητορός. Οι προφήτε Κύριε ή το σώπνευματι εμπνευσέντες προηγόρευσαν παιδιώνες εσέ εξ απειρογάμους αρκουμενών ανθρώπι συναπτωμένων και της επιγής καθορωμένων. Διόν ως ικτήρμων ελάμψεως αξίωσον της εις τους ανυμνούντας την άφραστον σου σε την Ανάσταση. Υπέρ τιμών κοσμησίνη του Χριστού Εκκλησία τον σεπτον απειλήφε και Αγίων εικόνων του Σωτήρος Χριστού και της Θεομήτωρος και Αγίων πάντων φεδρωτά την αναστήλωση δυσφεδρύνεται και καταγλαΐζεται χαρίτη και στήφος αποβάλλεται των αιρετικών εκδιώκουσαν και αγαλωμένη δοξάζει των φιλάνθρωπων Θεό τον δι' αυτήν υπομείναντα παθητά εκούσια. Και το δοξαστικό τώρα της ημέρας από το χθεσινό σχέδιο. Δόξα Πατρί και εν της αληθείας τα προτιθούμενα πάλες και οδός νυν αναφανδόν εκτετέλεστε. Η χάρις επέλαμψε της αληθείας τα Υδου
Μαρία Εκκλησία την ένσωμον εικόνα Χριστού, ιδούγαρ η Εκκλησία την ένσωμον εικόνα Χριστού, ως υπέρ κόσμιον κόσμων επαμφιένειτε της κοινής σου μαρτυρίου των τύπων προϋπογράφουσαν και την ορθόδοξον πίστην κατέκουσα. Ίναον σεβόμεθα τούτου και την εικόνα διακρατούν δεσμοι πλανόμεθα. Ίναον σεβόμεθα τούτου και την εικόνα διακρατούντες μη πλανόμεθα. Εν της άστος ανεσχύνην ιούτο μη πιστεύονται. Εν δις άστος ανεσχύνην ιούτο μη πιστεύονται. Ημίν γαρ δόξα του σαρκοθέντος η μορφή, ημίν γαρ δόξα του σαρκοθέντος η μορφή, ευσεβώς προσκυνουμένη, ουθεοποιουμένη, ευσεβώς προσκυνουμένη, ουθεοποιουμένη. Ταύτην κατασπαζόμενη πίστη γοήσομε, ταύτην κατασπαζόμενη πίστη ο Θεός σώσον τον λαό σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Ο Θεός σώσον τον λαό σου.
σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Ουσιαστικό της σημερινής εορτής. Πάμε τώρα στον όρθρο. Ο όρθρος είναι από τις πιο ωραίες ακολουθίες. Έχει σχεδόν όλη την ουσία, όχι σχεδόν, όλη την ουσία της εορτής που εορτάζουμε την ημέρα εκείνη που πάμε στην εκκλησία. Έτσι περιλαμβάνει όλο το ιστορικό της εορτής, μέσα στα τροπάρια που ακούμε και μέσα στους κανόνες που έχουν εννέα οδές. Και στην έκτη πάντα οδή, όσοι θυμάστε και όσοι γνωρίζετε, διαβάζουμε το κοντάκιο και τον Νίνο και τον Νίκο της εορτής και μετά λέμε το συναψάριο. Σήμερα τη ημέρα τάδε και λοιπά, εορτάζει ο τάδε πάντως και λοιπά. Πάμε λοιπόν μετά το Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, που λέμε, ψάχνουμε τα ιδιόμενα, δόξα τα τρί, της μετανοίας άνοιξο με πύλα ζωοδότα, ορφρίζει γαρ το πνεύμα μου προς ναόν τον Άγιό σου, ναόν φέρον του σώματος, όρων εσφυλωμένων, αλλός εκτήρμο κάθρος, πλάχνος σου ελέη. Και το κενείς στη συνέχεια. Σε ήχο πλάγιο τετάρτο. Es fresca.
ψυχήν αμαρτίες, ως γραφήμος των βίων μου όλων εκδακανίσαν. Τέσσες πρεσβείες ρίνε και το σπουδαίο μετά το Παύριο, μετά το Δόξα Κενήν, που είναι τα πλήθη των πεπραγμένων μου δεινώ. Όλα δηλαδή τις πολλές αμαρτίες που έχουμε κάνει όλοι μας, ο καθένας με τον εαυτό του γνωρίζει. Έτσι, ενώνω τάλας, καταλαβαίνω εγώ ταλέπορος, συνειδητοποιώ εγώ ταλέπορος και τρέμω, λέει, από όλα αυτά τα αμαρτήματα που έχω κάνει στη ζωή μου και τρέμω, τι τρέμω. Την φοβερά ημέρα της κρίσης, εκείνη την ώρα που δυστυχώς όλοι μας ξεχνάμε, έτσι, μηδε μου εξαιρουμένου, ότι αυτή η ζωή είναι πολύ γρήγορη, έτσι είμαστε όλοι εδώ πάρικοι. Περνάμε και φεύγουμε, κανείς δεν μένει. Κανένας. Ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος έμεινε, που ήταν Μέγας και Αλέξανδρος. Έτσι, ούτε κανείς αυτοκράτορας, ούτε κανείς βασιλέας κλπ. Θυμάστε όλοι τον Αβάση Σόι, που είδε το τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου κάτω στην Αλεξάνδρεια και έπε το εξής, λέει, ποια είναι η διαφορά λοιπόν του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του βασιλέως αυτού του τρανού, από ένα οποιονδήποτε απλό, ταπεινό και φτωχό άνθρωπο αυτή της γης. Καμία. Και ο ένας κόκαλα και ο άλλος κόκαλο. Και ο άλλος μέσα στο χώμα και ο άλλος μέσα στο χώμα. Την ξεχνάμε λοιπόν την ημέρα της κρίσεως που πρέπει πάντοτε να την έχουμε ενώπιον μας, κατενώπιον, που λέει και ο Φίλιππας. Τρέμω λοιπόν την ημέρα της φοβερά της κρίσεως, αλλά χαρών, αλλά παίρνω θάρρος όμως, λέει ο Ιμνοδός, εις το έλεος της φλαχνίας σου. Έσπλαχνος, ο μόνος έσπλαχνος ποιος είναι? Μόνο ο Θεός είναι ο μόνος έσπλαχνος. Έτσι, και από το μεγάλο και πλούσιο έλεος, το οποίο ξέρω, λέει ο ψαλμοδός, ότι επειδή είσαι πολυέλεος και πολυέσπλαχνος, θα με σώσεις. Παρόλο που έχω κάνει πολλές αμαρτίες, λέει ο Ιμνοδός. Το ίδιο αντιστοιχεί και για όλους μας. Ο καθένας έχει κάνει λιγότερες ή περισσότερες αμαρτίες. Όσες αμαρτίες και να κάνουμε, έτσι, το έλεος του Θεού και η χάρη του Θεού και η εσπλαχνία του Θεού είναι ασυγκρίτως ανώτερη. Μαζέψτε, λέει ένας Άγιος, όλες τις αμαρτίες από όλους τους ανθρώπους, όλο τον κόσμο, όλες τις αμαρτίες που έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι που έχουν περάσει από όλο τον κόσμο, όλα τα χρόνια, όλους τους αιώνες. Βάλτε τις όλες μαζί και πάλι είναι, λέει, σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο έλεος του Θεού. Και είναι σαν ένα κόκκος άμμος, όλες αυτές οι αμαρτίες μπροστά στο έλεος του Θεού. Δηλαδή, όλες οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλο τον κόσμο, είναι σαν ένα κόκκος άμμος από όλη τη γη για τον Θεό. Τόσο εύκολα τη συγχωρεί ο Θεός αμαρτίες, αρκεί μια βασική προϋπόθεση. Να υπάρχει μετάνοια. Μετάνοια, όχι φαινομενική, επιφανειακή, να λέμε Θεέ μου συγχώρεσέ, μετανοούμε, ή όπως λένε πολλοί, ότι θα κάνω, θα δείξω στη ζωή μου και στο τέλος θα μετανοήσω. Δεν μπορείς να μετανοήσεις. Πάρτε ένα δεντράκι, φυτέψτε το και αφήστε το να μεγαλώσει. Και αφού περάσουν 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια και έχει μεγαλώσει και έχει στραβώσει το δέντρο και έχει κάνει ένα κορμό τόσο ή τόσο, πηγαίνετε μετά να το ισιώσετε. Ισιώνει. Βάλτε πασάλους, όσους πασάλους θέλετε δίπλα στο δέντρο και έτσι όπως είναι ο κορμός του, το κάνετε ίσιο. Θα ισιώσει ποτέ? Έτσι δεν μπορεί να μετανοήσει και ο άνθρωπος που ζει και βιώνει με την αμαρτία. Γίνεται δευτέρα φύση, δευτέρα έξι. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί περνάει και η ώρα. Θαρεί λοιπόν, αλλά χαρών εις το έλεος της φλαχνίας ο Ύμνοδος, ως ο Δαβίδ βοός. Γι' αυτό και σου φωνάζω, φροντοφωνάζω, όπως ο Δαβίδ.
τι είπε ο Δαβίδ, αφού αμάρτησε ο βασιλιάς προφητάνας, ελέησον με ο Θεός, στο 50ο ψαλμό. Ελέησον με ο Θεός, κατ' ομέγα ελαιός, κατ' οπλίδος των εκτιμός, ξάλιψον το όνομά μου. Αυτός είναι ο 50ος ψαλμός. Αυτό φωνάζει και ο ημνοδός. Ελέησον με ο Θεός, κατ' ομέγα σου έλεος. Αυτό λοιπόν τα ψάλλουμε τώρα και στη συνέχεια ακόμα ένα-δύο τροπάρι και κλείνουμε. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξαλείψον το ανώμημα μου. Του Θεού
της πίστεώς μας και της βυζαντινής μουσικής. Βλέπετε πόσο μπορεί και φανταστείτε τώρα, ακούσατε μία φωνή έτσι κάτω του μετρίου, χωρίς υπερβολή. Υπάρχουν άλλες φωνές οι οποίες είναι ασυγκρίτως ανώτερες από τη δική μου και αν ακούσετε αυτές και από αυτές, αν από μένα ευχαριστηθήκατε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ποσοστό κλπ, σκεφτείτε πόσο μπορεί κανείς να εφραμθεί και να ευχαριστηθεί και να νιώσει αυτή την δοξολογία προς το Θεό μέσα από τα τροπάρια και τους ύμνους της βυζαντινής μουσικής. Γι' αυτό να ακούτε βυζαντινή μουσική έτσι και να πηγαίνετε όσο γίνεται περισσότερο στην εκκλησία για να ακούτε όλους αυτούς τους εσπέσιους ύμνους. Λοιπόν, ένα τέταρτο διάλειμμα και συνεχίζουμε με την ομιλία και θα κλείσουμε την ομιλία. Ορθοδοξία οδηγέ, ευσεβίας διδασκαλέ και σεμνότητος. Της Εκκλησίας ο φωστήρ, των μοναζόντων θεοπνεύστον εγκαλόπισμα. Μάξιμε σοφέ, και σου πάντα σε φώτισας λύρα του πνεύματος. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.